Το Δημοτικό Σχολείο Ζωνιανών στον ορεινό Μιλοπόταμο Ρεθύμνου είναι ένα από τα δεκάδες σχολεία στην ενδοχώρα της Κρήτης που έκανε αγιασμό με δανεικούς δασκάλους αλλά ακόμα και με δανεική διευθύντρια. Δεν μπορώ να σας ανακοινώσω με σιγουριά ποιος εκπαιδευτικός θα έχει την τάξη για όλη τη διάρκεια της χρονιάς, γιατί είναι κάτι που θα αλλάξει. Ελπίζω ότι σύντομα θα έχουμε νεότερα. Ωστόσο, από Δευτέρα ξεκινάμε κανονικά. Θα έρθετε κανονικά στο σχολείο με τις τσάντες σας να παραλάβετε τα βιβλία. Θα σχολάσουμε 11.30. Στο Δημοτικό Ζωνιανών φέτος φοιτούν 120 μαθητές. Κανονικά 9 θα έπρεπε να ήταν οι δασκαλοί τους και ανταυτού έχουν μόλις 3, οι οποίοι μάλιστα θα φύγουν στη μέση της σχολικής χρονιάς. Μαθητές από την ερχόμενη εβδομάδα σε όλα αυτά τα σχολεία που σας ανέφερα, είναι προφανές ότι δεν θα μπορούν να έχουν τους αμπάρους δασκάλους και φυσικά δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά. Δεν θα μπορούν να κάνουν μάθημα, με απλά λόγια. Πέρα από το γνωστικό αντικείμενο, το οποίο φαίνεται ότι είναι αδιάφορο για την πολιτεία, υπάρχει το σοβαρό ζήτημα της ασφάλειας των παιδιών. Και μπορεί η εκπαιδευτική κοινότητα να είναι ανάστατη με την πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνει. Οι ίδιοι μαθητές που πήγαν με όρεξη στο σχολείο δεν έδειξαν καθόλου να δυσανασχετούν που θα κάνουν λιγότερες ώρες μάθημα. Το ξέρεις ότι φέτος δεν θα έχετε δασκάλους πολλούς? Ναι, το ξέρω. Στενοχωριέσαι λίγο? Καθόλου. Το ξέρεις όμως ότι φέτος δεν θα έχετε πολλούς δασκάλους στο σχολείο? Όχι. Δεν θα έχετε? Στενοχωριέσαι γι' αυτό? Όχι πολύ. Ειρήνη, πρώτη μέρα στο σχολείο σήμερα? Ναι. Και πώς είναι? Ωραία. Παιχνίδι θα έχει τώρα, λες, θα σε αφήνει η μαμά να παίζεις, θα πρέπει να διαβάζεις? Θα πρέπει να διαβάζω. 2 ήταν τα δημοτικά στο Ρέθυμνο και άλλα 2 στα Χανιά που δεν χτύπησε το καθιερωμένο κουδούνι, ενώ κλειστά μέχρι νεοτέρας είναι 12 νηπιαγωγεία στο Ρέθυμνο και 5 των Χανίων. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στα 25 ολοήμερα του Ρεθύμνου, καθώς και στα 62 των Χανίων. Έχουμε 12.000 πιστώσεις μέσω ΕΣΠΑ, πόσο μας ενημέρωσαν ότι έχουν εξασφαλιστεί, 2.000 μέσω του τακτικού προϋπολογισμού και 4.000 του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Όμως, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, οι χρηματοδοτήσεις μέσω του ΕΣΠΑ δεν καλύπτουν πρωινά τμήματα. Καλύπτουν μονάχα ολοήμερα και παράλληλες στηρίξεις αντισταθμιστική αγωγή. Αυτό σημαίνει λοιπόν στην πράξη ότι οι 12.000 αυτές δεν θα προσλάβουν δασκάλους για τα πρωινά τμήματα. Ξεκινάει η χρονιά με ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό, με ελλείψεις στον τομέα της καθαριότητας. Υπάρχουν υποσχέσεις ότι αυτά θα καλυφθούν πολύ γρήγορα. Στα Χανιά θέλουμε 10 νέες σχολικές μονάδες. Καλύτερη όμως είναι η εικόνα στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Δυτικής Κρήτης. 70 τα κενά στα Χανιά, πάνω από 170 στο Ρέθυμνο. Έχουμε κενά σε όλες τις ειδικότητες, στις μαθηματικούς, φυσικούς και λιγότερο στους φιλολόγους, στους οικονομολόγους και σε ειδικότητες στην επαγγελματική εκπαίδευση. Οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές για την κάλυψη των κενών και στα σχολεία της Υπαίθρου.